Λοιπόν, το πιο σημαντικό να έχεις είναι το Δημήτρης Καρμούτσο, παιδιά. Πάμε να μαγειρέψουμε. Την κατώνει με ντομάτα. Φέρτε μας και μάσκα. Εσένα, Μάτζη, ειδικά. Εσύ είπες δεν θα φας σήμερα. Έτσι είπες. Α, εντάξει. Δημητράκο μου, όμορφε. Ο Άγγελος δεν θα έρθει. Ο Άγγελος θα δοκιμάσει μόνο. Ο Άγγελος θα φάει. Αγγελάκο. Ριγκατόνι με ντομάτα, τόνο και ελιές. Τι εννοείς, βρε αγόρι μου, είναι δυνατό να κόψουμε εσένα? Όχι, όχι, έρχεται όταν θα είναι έτοιμα. Θα φάει μετά, μην ανησυχείς καθόλου. Τώρα είναι ο πασάς μας ο Βουράκης. Η διαδικασία δεν τον ενδιαφέρει καθόλου, στο λέω. Να την αφήσουμε να μαγειρέψουμε. Όχι, ρε Δημήτρη. Γιατί, ρε, γιατί σου έχω προθερμάνει το τηγάνι. Είσαι έτοιμη, εντάξει. Τι θέλεις να κάνω? Εσύ θα κάνεις την ταγή, εγώ θα την κάνω. Ναι, εύκολο. Ωραία, θα μου λες και θα κάνω. Είσαι μανούλα ή δεν είσαι? Είμαι σεφ, μανούλα είμαι. Ωραία, σου λέει το παιδί, θέλω μακαρόνια με τόνο. Ωραία. Άμα το πω σε αυτό. Κάτσε να ανοίξω ο Google να δω τι γράφει ο Σκαρμούτσος. Θα του πω. Τίποτε δεν γράφει ο Σκαρμούτσος. Άκου, άμα το πω εκεί, θα πάει να πάρει μια κονσέρβα. Θα την βάλει μια κονσέρβα μέσα σε μακαρόνι άβραστο και αντιφάει. Τι θα κάνουμε, παίζουμε. Δεν μπορώ. Λάδι, αγάπη, λάδι. Βάλε λάδι. Και λαβράδι. Θα σοτάρουμε προφανώς. Θα σοτάρουμε. Άρα θες λίγο λαδάκι. Θα σοτάρουμε πρώτα τα φρέσκα, έτσι κι αλλιώς. Επειδή είναι ζυμαρικό, επειδή έχει τόνο, επειδή έχουμε καλό αντικολλητικό τηγάνι, βάζουμε λίγο λάδι. Πολύ ωραία. Σοτάρουμε πρώτα τα φρέσκα. Σου δίνω φινόκιο μέσα. Όλο. Όλο. Μην τον τρέπεσαι. Α, μην με αρχίσει τώρα. Ρωτάω, ρε παιδί μου, μπορεί να θέλει να κρατήσει και μετά. Πού να ξέρω εγώ τις προθέσεις. Κρεμμύδι σου. Φρέσκο λίγο. Το πράσινο μέρος. Λίγο. Μύρισε ήδη, ε. Ξεκινήσαμε. Α, μου είπες λίγο, είδες. Τώρα που δεν ρώτησα, μου είπες λίγο. Λεμόνι, ξύσμα, μόνο. Λίγο. Όχι, όλο. Είδες που δεν μου τα λες. Καπαρή, πάρα πολύ μεσογειακή συνταγή, παιδιά. Όλοι. Την κάπαρη την έχουμε εξαλμυρίσει, έχουμε βάλει στο νερό να βγάλει την αλμύρα της, όλη την κάπαρη, ναι. Ωραία. Ελιά. Ελιά. Το πρώτο σοτάρισμα είναι σε χαμηλή θερμοκρασία για να μην χαλάσουν τα πράσινα, να μην χαλάσει το χρώμα του. Οπότε χαμηλή θερμοκρασία. Με το που πάρουν λίγη θερμοκρασία, πάμε και την κάρουμε. Τώρα θα σε πάω γρήγορα, ε. Αμά, ε. Πάμε. Με βαθμό δυσκολίας. Α, στο 6 το είχες, το βάζεις στο 8 τώρα. Τώρα το βάζω full. Ωραία. Πάμε. Πιπεριά φλωρίνης και αυτό μέσα. Έχουμε τόνο που έχουμε ανοίξει την κονσέρβα, είναι το μόνο μάλλον που ξέρεις εσύ. Σε νερό ή σε λάδι? Μερινά το κάνω. Σε νερό. Εγώ σε λάδι. Σε λάδι, ναι. Γιατί? Γιατί το βάζω σαλάτα, εντάξει. Όχι, νερό. Όχι. Ασυζητητή νερό. Εντάξει. Παίρνεις, τρως ένα ψάρι το οποίο είναι αρκετά υγιεινό. Βάζω. Ναι, βάζεις. Όλο το για τόνο. Να κόψεις θερμίδες και παίρνεις θερμίδες από το λάδι, δεν χρειάζεται. Δεν βάζω σαλάτα extra λάδι, το βάζω από τον τόνο, γι' αυτό. Όχι, μωρέ. Όχι, καλά σου λέει. Θα βάλεις ελαιόλαδο. Συγγνώμη, εντάξει, σκάω. Θα βάλεις ελαιόλαδο, ωραίο, ενώ το άλλο σαλατούλα. Είναι ρίγανη. Ωραία. Άνηθο. Έτσι, μπράβο, δώσε πόνο, δώσε πόνο. Δίνω εγώ πόνο, δίνω. Για φραγκάκι, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα. Είδες, είναι γάτα, ξέρεις. Είμαι εκπαιδευμένη, άμα πεινάει ο Νικόλας, μάλιστα. Τι να σου κάνω, τακατάκα. Ποιο το αγαπημένο του φαγητό? Σε ζυμαρικά πάμε, κυρίως. Ναι. Ποιος Νικόλας από τους νομίζω... τρεις, μας είπες. Τρεις έχεις στη ζωή σου. Έχεις δίκιο, για το μικρό μαγειρεύω, κυρίως. Μιλάμε για μικρό. Άντε. Μιλάμε για μικρό. Βέβαια. Τι βάζεις εδώ? Ζωμό λαχανικών. Ωραία. Α, δεν το λυπήθηκες. Και σένα τρώει ζυμαρικά, ε. Ναι, παιδιά, όπως τα περισσότερα παιδιά. Ναι, ναι. Εμένα ο δικός μου μικρός έτρωγε τα πάντα και τώρα περνάει τη φάση άμυλο, πατάτα, μακαρόνι. Πόσο είναι τώρα? 8. Α, ο δικός μου άμυλο δεν αγγίζει, ας πούμε, σε πατάτα, ναι. Σε μορφή πατάτα, σε ζυμαρικά και πρωτεΐνη μετά, κρεατικό κτλ. Θέλει σάλτσα ή όχι? Εξαρτάται, τη σάλτσα. Ναι. Αυτό, ας πούμε, θα του άρεσε τώρα. Θα έτρωγε ναι, τόνο. Ναι, 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 φουλ. Σβήνουμε με ζωμό, βάζουμε λίγη φρέσκια ντομάτα. Ωραία. Και μετά ρίχνουμε το ζυμαρικό το οποίο το έχουμε προβράσει, αλλά το έχουμε κρατήσει 2 λεπτά. Ακριβώς. Mm-hmm. Καλό ανακάτεμα, αλάτι στο τέλος, πιπέρι στο τέλος. Χαμηλές θερμίδες, πλούσιο παιδιά, πλούσιο φαγητό. Πολύ ωραίο. Ωραίες μυρωδιές, Δημήτρη. Ωραίες μυρωδιές. Και εδώ δεν φοβόμαστε το μακαρόνι. Δηλαδή έχει τόσα ωραία θρεπτικά συστατικά το πιάτο, που δεν φοβόμαστε ότι θα φάμε λίγο μακαρόνι. Γιατί πάρα πολλές φορές λέμε δεν τρώω μακαρόνια, δεν τρώω μακαρόνια κτλ. Γιατί θα βάλεις πάνω. Εξαρτάται πώς θα το φτιάξεις καταρχήν. Εν τω μεταξύ δεν έχεις βάλει ούτε βούτυρα εδώ ούτε τίποτα. Όχι. Λίγο ελαιόλαδο για το σοτάρισμα. Λίγο ελαιόλαδο, ωραία πρωτεΐνη από τον τόνο, ωραίο ελαιόλαδο, εντάξει. Πάρα πολλά μυρωδικά, τον άνηθο, τη φρέσκια, τη ρίγανη, πάρα πολλά λαχανικά, ωραία αρώματα από το φινόκιο. Πολύ μεσογειακό. Ακριβώς. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Μεσογειακό. Μπράβο, μαράκι. Και είναι έτοιμο δηλαδή αυτό τώρα. Τελείωσε. Το κλείνω. Τρώμε.
Η Μαρία πολύ γρήγορη. Θα το φάμε γι' αυτό, ε. Άκου, πες το, Δημήτρη. Πες το, γιατί με αμφισβητείτε. Η Μαρία τη βλέπω και κινείται στην κουζίνα πάρα πολύ καλά. Αυτό σημαίνει ότι έχει ρίξει εργατόρες. Ε, βέβαια. Κινούμε στην κουζίνα, να, Δημήτρη. Κινούμε. Έχει ένα σπιτικό. Κινούμε γρήγορα. Εντάξει. Έχει ένα σπιτικό. Έχει έναν άντρα, ένα παιδί. Τι να κάνει. Και εγώ τρώω, παιδιά. Και εγώ λατρεύω τα ζυμαρικά. Τρώω και σε πληροφορώ, τρώω και πολύ ζυμαρικό γιατί τα λατρεύω. Αυτά είναι τα αγαπημένα μου, 13. Α, ναι. Ναι, καλέ. Α, ναι, τρώει αυτός. Ε, πώς δεν τρώει. Εννοείται τρώει. Τρώει και ξέρει και να τρώει και καλοφαγάς. Εδώ κάνετε καλά. Έλα, Μάρτζη, να δοκιμάσεις. Όχι, όχι, δεν θέλω. Είμαι σε δίαιτα. Ωραία, γιατί κάποιοι λένε ότι έχω παχύνει εδώ πέρα από τους ομοτράπεζους. Αυτό είναι light πάντως για ζυμαρικό. Μην τους βλέπετε έτσι, μην τους βλέπετε έτσι. Είπες τέτοιο πράγμα. Όχι, όχι, δεν θέλω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ δεν ζυγίζω τη Μάρτζη ημέρα παραμέρα. Με το μάτι. Να δεις την μπουκιά. Εγώ της λέω κάθε μέρα. Πάλι, αφού είπες ότι δεν θα φας. Θα φας. Μάρτζη μου, αυτό είναι πολύ ελαφρύ. Καλή συνάδελφη αυτή εδώ. Δημήτρη μου, μου λέει ότι κάνει δίαιτα και ότι θέλει να την ελέγχω. Εσύ το έχεις πει ένα εκατομμύριο φορές, αλλά δεν σε βλέπω να κάνεις δίαιτα. Οι άνθρωποι που κάνουν δίαιτα και λένε σε κάποιον να τον ελέγχει, είναι το τελευταίο που θέλουν να κάνει αυτός ο άνθρωπος. Αλήθεια λες. Ναι. Δεν τους λες τίποτα, απλά ρίχνεις ένα βλέμμα. Πες το στη Μαρία Γεωργία από εδώ δίπλα. Μαρία Γεωργία Λαζάρου. Εσύ γιατί θες δίαιτα. Ε, καλά, τώρα μην το συζητήσουμε αυτό.